Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, κύριος Αλέξης Πολίτης, παρέδωσε νωρίς το πρωί της 3ης 8 Αυγούστου ένα καρδιογράφο στο Περιφερειακό Ιατρείο Αυλής. Στο Περιφερειακό Ιατρείο βρισκόταν και η επικεφαλής ιατρός Βαλεντίνα Μάρβα, ενώ η παρέδωση έγινε παρουσία του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Αυλής, Αβραάμ Αβραμίδη. Έως τώρα ευχαριστημένοι δηλώνουν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, καθότι ο καρδιογράφος ήταν αρκετά σημαντικός για τη στελέχωση του ιατρείου. Είναι κάτι πολύ χρήσιμο για την περιοχή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Πολίτη, την περιφέρεια για την δράση αυτή που κάνατε. Θα εξυπηρετούμε πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό, ο οποίο είναι κάτι χρήσιμο για την δουλειά μας. Συνεχίζουμε αυτό που ξεκινήσαμε τις προάλλες στον Αμυγδαλώνα. Το συνεχίζουμε σήμερα στο Περιφερειακό Ιατρείο της Αυλής, το οποίο υπάγεται και αυτό στο Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης, με τη δωρεά ενός ακόμα καρδιογράφου στο ιατρείο και στη γιατρό, την κυρία Μάρβα. Ο καρδιογράφος, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι ένα σπουδαίο εργαλείο στην καθημερινή πρακτική ενός γιατρού, προκειμένου να διαγνώσει οξεία καρδιολογικά συμβάματα, τα οποία μπορεί να χρήζουν νοσηλείες, να χρήζουν περαιτέρω διερεύνηση, και σίγουρα μια έγκαιρη διάγνωση ενός τέτοιου συμβάματος μπορεί να αποβεί σωτήρια. Οπότε, επειδή δεν υπήρχε καρδιογράφος στο ιατρείο αυτό παραδοσιακά και διαχρονικά, μιλήσαμε και με τη γιατρό αλλά και με τη διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Ελευθερούπολης, την κυρία Ντινάπολη. Μας επισήμανε το πρόβλημα και συνεχίσαμε αυτό το δίκτυο ζωής, έτσι το έχουμε ονομάσει, το οποίο θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες με τη δωρεά ενός καρδιογράφου, ενός ολοκαίνουργιου καρδιογράφου και πολύ ποιοτικού, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των ασθενών εδώ, όχι μόνο του χωριού, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Το Περιφερειακό Ιατρείο το συγκεκριμένο εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο, το είπε και η γιατρός προηγουμένως. Εξυπηρετεί εκατοντάδες ανθρώπους καθημερινά και αν μη τι άλλο πρέπει να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη βάση της, που είναι τα ιατρεία, τα οποία δρεύουν στα κατατόπους χωριά και στις κατατόπους κοινότητες, γιατί μια τέτοια, αν θέλετε, δράση μπορεί να αποβεί, το ξανέπα και πριν, σωτήρια με μια έγκαιρη διάγνωση. Ένας ασθενής ο οποίος θα έρθει στο ιατρείο εδώ πέρα στο χωριό δεν θα χρειαστεί να μεταβεί στο νοσοκομείο. Οπότε αυτό έχει μια διπλή ορθή ανάγνωση. Πρώτον, αποσυμφορίζει με το νοσοκομείο από περιττές εξετάσεις που μπορεί να γίνουν κάλλιστα σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Και δεύτερον, το ξαναλέω, σώζουμε ζωές μέσω μιας έγκαιρης διάγνωσης, μιας και τα καρδιολογικά προβλήματα και τα καρδιολογικά συμβάματα μπορεί να αποβούν και μοιραία, κάτι που δεν πρέπει να γίνεται. Οπότε υπάρχει καρδιογράφος πλέον στο χωριό, οι γιατροί μπορεί να κάνει τη δουλειά της σωστά και να διαγνώσει αυτό που δεν θα μπορούσε να διαγνώσει υπό άλλες συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ και θα συνεχίσουμε δυναμικά με τον ίδιο ρυθμό. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, στον κύριο Αλέξη Πολίτη, στο φίλο Αλέξη για μας εδώ, για αυτή τη δωρεά που έκανε στο ιατρείο μας. Το χρειαζόταν ο τόπος μας, το χωριό μας, η γύρω περιοχή. Όπως είπε, εξυπηρετούνται εκατοντάδες άνθρωποι. Είναι καλό. Η συνεργασία μας μέχρι και σήμερα ήταν άψογη. Πάντα η πόρτα του γραφείου του ήταν ανοιχτή. Εύχομαι και για το επόμενο διάστημα η συνεργασία μας να είναι άψογη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, να είναι καλά.